Μακάρι να δούμε ένα ωραίο ντέρμπι. Το αξίζει εξάλλου και ο κόσμος που μαζεύτηκε σήμερα εδώ, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να βλέπουμε και συνεχόμενα καλά μάτς στη χώρα μας, έτσι είναι. Και πρέπει να πούμε και για τον Καρκουρί, τον οποίο είναι πάρα πολύ φιλαθλή και αν θέλει σε πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν έξω από το Χαριλάου, συζητούσαν και για την παρουσία του. Αλλά για να δούμε, Λευτέρη, ναι. Συγγνώμη, εξηκωθεί η σημαία του βοηθού. Υπάρχει offside στο βάθος του Νασιόπουλου. Σταμάτησε η πρώτη ενέργεια του Παναθηναϊκού στα 40, όπως βλέπετε, δευτερόλεπτα. Συνέχισε, Λευτέρη. Ναι, νομίζω ότι η παρουσία αυτού του παίκτη, αυτού του ποδοσφαιριστή, έφερε και κάποιους στο Χαριλάου, μόνο και μόνο δηλαδή για να τον δουν να αγωνίζεται. Μάρκος με μεγάλη καριέρα στο Παναθηναϊκό. Ασκόπουλος, μακρινό, δυνατό, αλλά άστοχο σουτ. Ο Λιβάρες διώχνει πρώτο Αγαθοκλέου, θα κατεβάσει ο Κολτσίδας. Πέρασε πολύ ωραία την μπάλα για τον Θοδωρίδη. Κυνηγάει ο Γκαλέτο, έχει και τη βοήθεια του Λιβάρες εκεί. Δεν είχε χώρο ο Θοδωρίδης, κλείστηκε, αλλά έρχεται ο Χριστοδούλου. Στο πάρει ο Χαριστέας, κάνει δεύτερη προσπάθεια στο κοντρόλ. Θέλει να περάσει ανάμεσα από δύο. Απ' την κόντρα στο Φίσα ο Κούτσης, καταπληκτικό σουτ. Επέμβαση του Νικοπολίδη, γκολ από τον Άγγελο Χαριστέα. Τον Άγγελο Χαριστέα που με ένα 24ωρο διαφορά γιορτάζεται τα γενέθλιά του, αλλά όχι. Όχι, έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού που δείχνει offside το Χαριστέα. Στην επίτευξη του γκολ, μια φάση που θα πρέπει να την ξαναδούμε. Αν τη στιγμή του σουτ του Κούτσι, ο Χαριστέας καλύπτεται ή όχι. Εκεί είναι βέβαια όλη η ουσία πλέον. Ένα εκπληκτικό σουτ από τον Κούτσι που το έβγαλε με πολύ μεγάλη δυσκολία εδώ. Είναι οριακή η φάση, βλέπετε ο Αγαθοκλέος σαφώς και δεκαλύτερα, αλλά νομίζω ότι και ο Χαριστέας είναι λίγο πιο μπροστά από το Χένριξεν. Μάρκος, νέο καλό σουτ. Πέφτει, ξανακάνει, αλλά μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια ο Νικοπολίδης. Ο Βόκολος πάνω από το Χαριστέα. Ο Κούτσι στο κοντρόλ, ο Μάρκος. Έβγαλε στο Χαριστέα, περνάει εξαιρετική πάσα για τον Μπα. Αυτός είναι τελείως μόνος στα δεξιά. Η σέντρα σουτ είναι καλή, αλλά είναι λίγο πιο πίσω από ό,τι θα έπρεπε ο Αγαθοκλέος για να προλάβει. Το κόρνερ που εκτέλεσε ο Θεοδωρίδης, τελείως μόνο του ο Χαριστέας και αυτή τη φορά είναι το 1-0. Πιάνει τελείως στον ύπνο την άμυνα του Παναθηναϊκού ο Χαριστέας και κάνει το 1-0. Εδώ ο Άγγελος Χαριστέας που, όπως σας λέγαμε, χθες έκλεισε τα 21 του χρόνια, γεννημένος 9 Φλεβάρι του 80. Του δόθηκε ευκαιρία στο 14, έφυγε οριακά πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυντικό του Παναθηναϊκού και ήταν offside, δεν είναι όμως offside τώρα, όταν στο 29 ανοίγει το σκορ και κάνει το Άρης Παναθηναϊκός 1-0. Σε μια φάση που θα μου επιτρέψετε να πω ότι συνελήφθη καθολικά κοιμόμενη η άμυνα του Παναθηναϊκού και για μια ομάδα με την εμπειρία των πράσινων από παιχνίδια στο Champions League και στην Ελλάδα, θα λέει κανείς ότι είναι αδικαιολόγητες τέτοιες φάσεις. Κοιτάξτε εδώ, εκεί που σίγουρα έπρεπε να υπήρχε παίκτης, είναι τελείως μόνος το Χαριστέας. Ο Νικοπολίδης βέβαια δεν μπορεί να κάνει τίποτα πλέον. Ταραγκούνης τελικά με πολύ δύναμη πάνω στο τείχος. Καλό ξερό σουτ μονοκόμματο του Φίσα με τα αριστερό άουτιμαν. Χένριξεν. Ψάχνουν οι συμπαίκτες του να βγουν από θέση offside. Γεμίζει ο Δανός. Από την κεφαλιά του Χριστοδούλου η μπάλα παραλίγο να στρωθεί στον Βόκολο, αλλά έχει σηκωθεί σημαία του βοηθού του Οφίδη. Στην κεφαλιά αυτή του Χριστοδούλου, εδώ, για να δούμε, δύσκολη φάση. Θεοδωρίδης στην αντεπίθεση με τον Αγαθοκλέους, για να δούμε τον Αγαθοκλέους. Έχει μπροστά του δύο παίκτες του Παναθηναϊκού και πίσω του το Θεοδωρίδη να περιμένει. Γυρίζει και σουτάρει, πολύ ωραία ενέργεια του Αγαθοκλέους. Την μπάλα έξω. Παναθηναϊκός που βγαίνει με την κάθε την παλιά για τον Ασιόπουλο, αυτό θέλει να τσιμπήσει, πρόλαβε ο Δέλιος. Σήκωσε ο Ασιόπουλος και μπλόκαρε ο Δέλιος. Χαμηλό κέντρο βάρους ο Κύπριος και κρατάει καλά την μπάλα. Το σούτ του Θοδωρίδη κόντρα στην αγκαλιά του Νικοπολίδη. Βρήκε στον Βόκολο. Καλές προοπτικές με το Χαριστέα. Έχει ανοιχτεί ο Μάρκος που παίρνει την πάσα. Θέλει να κόψει, το διαβάζει τη φάση ο Χένριξεν. Για μία ακόμη φορά ο Δανός καταπληκτικός στην επέμβασή του. Χριστοδούλου που βγάζει για το Χαριστέα. Αυτός επιταχύνει, μπαίνει στην περιοχή, πλασάρει πάνω στο σώμα του Νικοπολίδη. Συνεχίζει με 10 ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι μπροστά. Με τον Ασιόπουλο να γυρίζει να κάνει ωραίο φαλτζαριστό σούτ, αλλά μπλοκάρει στη γωνιά το Βέλιο. Συναγερμός τώρα για την περιοχή του Βέλιου. Με 4 παίκτες του Άρη στο τείχος και τον Μάρκο λίγο πιο πλάκια. Πολλούς του Παναθηναϊκού στην περιοχή. Το σούτ του Καραγκούνη, καλή εκτέλεση. Πήγε για τη γωνία του τείχους, αλλά έφυγε μπάλα ελάχιστα έξω. Φάουλα το Σόουζα μόνο στο Λιμπερόπουλος, μοναδική ευκαιρία χαμένη. Παναθηναϊκός είναι μπροστά, η μπαλιά εκεί που ο Μπάο λιγορεί, βάζει το πόδι του Νασιόπουλος, αλλά χάνει την ευκαιρία. Πέρασε πολύ ωραία ο Καραγκούνης. Σέντρα, από την κόντρα Κουτσούρε στο σουτ στην κίνηση, ο Δέλιος διώχνει. Λιμπερόπουλος. Έχει γυρίσει και ο Αγαθοκλέος για να μαρκάρει. Λιμπερόπουλος έχει χώρο και γερό πόδι. Το σουτ συρτό, επικίνδυνο, αλλά έξω. Είτε εδώ.
Σέντρα από τον Καραγκούνη. Στο πάρισμα στην κίνηση μετά την κόντρα από τον Κουτσουρέ. Το σουτ. Απογειώνεται ο Δέντρος και με το δεξί χέρι βγάζει δύσκολα. Εδώ σηκώνει σημαία στο βάθος ο βοηθός για την μπάλα που πήγαινε στον Ίβιτς. Αυτός πλασάρει και για να δέξει βγάζει κάρτα. Ναι, γιατί έχει σφυρίξει πολύ πριν. Είναι σωστή και αυτή η κάρτα του διαιτητή. Εδώ δείτε. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει offside. Πάλι ο Άρης. Πάτημα της μπάλας πίσω, το σούτ στην αγκαλιά του Νικοπολίδη από τον Κιζερίδη. Αναλαμβάνω μάτς για γερά νεύρα. Εκτέλεση του κόρνερ. Λιμπερόπουλος σε άδεια εστία, ο Νασκιόπουλος στην κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι. Out η μπάλα. Και γυρίζει πάλι την κατοχή της μπάλας ανάποδα. Βγάζει στην κόντρα τον Άρη. Περιμένει μόνο στο Αγαθοκλέος. Η πάσα τέταρτο Αγαθοκλέος. Φάτσα στο δεύτερο γκολ. Όχι του λέει ο Νικοπολίδης. Ευκαιρία από αυτές που σπάνια χάνονται. Τώρα συμπληρώθηκαν 85 λεπτά. Πάμε για το τελευταίο πεντάλεπτο για τις όποιες καθυστερήσεις. Νωρίτερα θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν αθασμένη η υπόδειξη του Οφίδη που σταμάτησε τον Ίβιτς. Για να δούμε εδώ. Κοντά στην ισοφάριση ο Παναθηναϊκός. Ο Λιζαντέ πέσε κενό, τερμοδέλιος με το πόδι. Απίστευτη διπλή επέμβαση από το Δέλιο. Που σταματάει και τον Λιμπερόπουλο αρχικά και τον Λιζαντέ πέσε συνέχεια. Ο Λιζαντέ που είναι και πεσμένος. Ο Δέλιος διώχνει την μπάλα για τις πρώτες βοήθειες στον έχοντα πολωνικό διαβατήριο. Αφρικανό. Δείτε εδώ. Ο Κουτσουρές είναι που σουτάρει. Όχι του λέει ο Δέλιος που με τα ρεφλέξ του πετάγεται υπό την πίεση και του Κολτσίδα. Που φάνηκε πάντως κάνοντας την προβολή πρώτα με το δεξί. Να βρίσκει πρώτα την μπάλα. Συνέχεια βρήκε τον αντίπαλο. Σέντρα. Κεφαλιά του Νασιόπουλου στρώνει στο φύσα. Πολυγορή σουτάρει. Μετά πόδια ο Δέλιος. Νέα απόκρουση εξαιρετική από τον τερματοφύλακα του Άρη που δεν ευνηδιάστηκε. Δέλιος που όταν τον πήρε ο Άρης ήταν μήλων της Έριδος για 2-3 μεγάλες ομάδες της κατηγορίας. Δεν βρήκε θέση απέναντι και σαν εξαιρετικό Κατεργιανάκι. Φύσας μόνος του. Ο Δέλιος πάλι συνεχίζει τη φάση, δεν υπήρχε τίποτα. Σταμάτησε η άμυνα του Άρη που νόμιζε προς στιγμή ότι υπάρχει offside. Τώρα φωνάζει ο Δέλιος, αλλά δεν ξέρω σε ποιον. Στους αμυντικούς, όχι στον διαιτητή. Κλέβει ο Ίβιτς. Περιμένω ο Αγαθοκλέους. Ο Ίβιτς πηγαίνει μόνος του, κατά μέτωπο. Ο Ίβιτς σουτάρει. Όχι, θα του πει ο Νικοπολίδης που έμεινε εκεί που έπρεπε και σταμάτησε. Σόουζα. Βαζέχα το σουτ. Έξω. Απογειώθηκε ο Δέλιος χωρίς να βρει μπάλα, αλλά από ό,τι φάνηκε δεν χρειάστηκε.